Πόσες χιλιάδες φορές έχω πει να μην ενοχλείτε όταν ξεκουράζομαι. Α, Μπούντα είσαι. Πολύ νωρίς δεν γύρισες, Μπούντα. Τι έγινε, τη δέχτηκε αυτός ο Σάιζο την πρότασή μας? Όχι μόνο δεν τη δέχτηκε, αλλά μου συμπεριφέρθηκε λες και ήμουν σκουπίδι. Μα είσαι σκουπίδι. Τι! Έλα, εντάξει, αστείευομαι. Αφού λοιπόν δεν τη δέχτηκε, ίσως πρέπει και κάπως αλλιώς να τον πείσουμε. Και θα στείλεις το φίλο σου, αυτό το ψυχάκια! Πιο σιγά, μπορεί να σ' ακούσει. Ξέρω τι γνωρίζεις για μένα, γιατί με νοιάζει, αλλά πρέπει να αρχίσεις να με σέβεσαι λίγο. Και τι έχεις κάνει εσύ για να αξίζεις το σεβασμό μου? Έλα, θα δεις. Εδώ. Τι? Πώς φαίνονται οι άντρες? Ποιοι άντρες? Δεν βλέπω κανέναν. Δηλαδή αυτός είναι... Ακριβώς, φίλε μου Μπούντα. Αυτός είναι ένας από τους αλήτες που έχεις ελιστές εσύ. Όσο καιρό λείπες εσύ για δημόσιες σχέσεις, ο Κιμπάμαρο από εδώ ανέλαβε όλη την εκπαίδευσή τους. Και να τους λοιπόν. Τι είσαι να πεις? Φυσικά η εκπαίδευσή του είναι ατελής. Μέσα σε 2 εβδομάδες δεν μπορείς να εκπαιδευτείς αυτές τις μεθόδους. Και γενικότερα, θέλει πολύ χρόνο για να μάθει κανείς να είναι αποτελεσματικός δολοφόνος. Θα γίνουν όμως αρκετά καλυφωνιάδες. Πίστευτο. Αυτός είναι μόνο ένας από τους άντρες σου. Οι υπόλοιποι είναι στο βουνό Κούντο, βόρεια από εδώ. Χωρίς όπλα, χωρίς τίποτα. Και πρέπει να επιβιώσουν, μέχρι να κρίνω εγώ ότι ήρθε η κατάλληλη ώρα. Και τους έχεις αυτό εδώ το καταραμένο μέρος χωρίς τρόφιμα? Είσαι τρελός! Θα πεθάνουνε! Ακριβώς. Εσύ όμως επιζήσου. Όπως μπορείτε να δεις, φίλε μου Μπούντα, ξεκινήσαμε από έναν όχλο άχρηστο χρηστές και έτσι τώρα σιγά σιγά καταλήγουμε με 10 καλούς δολοφόνους. Στη θέση σου θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος. Με τα λεφτά σου αγόρασες τις υπηρεσίες τους, όχι όμως και τις ψυχές τους! Αυτοί οι άνθρωποι είναι καθάρματα, αλλά έχουν συνείδηση. Χαίρομαι να γνωρίζεις, έτσι δεν είναι? Θυμάσαι όταν σε γνώρισα, ήσουν καταδικασμένος για ένα φόνο που δεν διέπραξες ποτέ. Ήσουν το πιο καλό κάτω από τα καθάρματα που είχα ποτέ κάτω από τις διαταγές μου. Γιατί επιτρέψεις τον εαυτό σου τέτοιο εξαθλισμό? Σύρο! Τώρα ακούει μόνο εμένα. Το ξέρεις ότι μπορώ να μπαίνω στο μυαλό των άλλων, έτσι δεν είναι? Σταμάτα. Σύρο, Σύρο, σε παρακαλώ. Δεν πρέπει να αγγίζεις. Άστο. Έλα, πάμε να φύγουμε. Έχει εμπιστοσύνη στον Κιμπάμαρου. Οι άντρες σου σκέψουν ότι δεν ξέρανε ποτέ στη ζωή τους τίποτα. Και τα μάθανε όλα τώρα. Πάμε. Πρέπει να σου πω κάτι. Τι? Όταν ήμουν στο Σάιζο, ήταν και ένας άλλος άντρας εκεί πέρα. Ένας με μια περίεργη άβρα, σαν του ψυχάκι από εδώ πέρα. Πώς ήταν? Καστανά μάτια, μαύρο μαλλί, δολοφονικό βλέμμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπούντα. Θα το φροντίσω. Και πώς θα το φροντίσεις? Θα κάνω μια βόλτα στην περιοχή. Θα φροντίσω να μάθω. Να βεβαιωθώ. Ίσως αυτός ο άντρας είναι ο Φουτζίτα. Αν είναι εδώ ο Φουτζίτα, τότε αυτός ο Σάιζο πρέπει να είναι ο Μωρινάκα. Νιστάζω. Ελπίζω ψυχακιάς να μην έχει στείλει ταξίδι τον Μπούντα. Καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να στείλουν εμένα να φέρω σάκε. Το μόνο τώρα που μου μένει είναι να βρω το Φουτζίτα. Τέλος, Φουτζίτα. Σε βρήκα. Θα σε στρώσω καλά. Τι πάει να πει θα τον στρώσει καλά? Πάει να πει ότι ήρθα εδώ για να πάρω την εκδίκησή μου. Ήρθα εδώ για να αποκτήσω βάσεις,
δύναμη και εξουσία. Πες το τύχη, πες το διαολεμένη σύμπτωση, τον βρήκα. Το καθήκη είναι εδώ. Να το περιμένω ότι θα γυρίσει πίσω. Τι εννοείς? Τίποτα. Και τι σκόπευες να κάνεις τώρα? Θα καταστρέψω και αυτόν και το Μωρινάκα. Χτυπάω δυο πουλιά με μια πέτρα. Δυο πουλιά με μια πέτρα? Σιγά μην φοβηθούμε τον αμπουράμε. Ξέρει ποιοι είμαστε και πού μένουμε. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ δεν μπορώ να αφήσω τη γυναίκα μου να κινδυνεύει. Δεν ξέρω, ίσως να στείλει τους νίντζα του εναντίον μας. Αν και δεν νομίζω ότι είναι έτοιμη ακόμα. Τι πάει να πει δεν είναι έτοιμη? Έπρεπε τόσο καιρό να τις έχεις εκπαιδεύσει. Τι κάνεις? Δεν έχεις ιδέα, έτσι. Μου δώσεις μια κουφτά αλίτες και βρωμιάριδες. Θες να τους κάνω πολεμιστές? Τι νομίζεις? Αξίζουν τίποτα πέρα από τα λίγα κόλπα που ξέρουν και την εμφάνισή τους? Θέλω πολύ περισσότερο. Όχι! Θέλω το Φουτζίτα να πέσει στα πόδια μου. Αν τους στείλεις τον Φουτζίτα θα πεθάνουν. Και τι στο διάλογο ξέρεις για τον Φουτζίτα? Γιατί νομίζεις ακολούθησα ως εδώ? Τι? Έχω κι εγώ ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτόν. Όταν τελειώσω μαζί του, είναι δικό σου. Ναι, καλά. Μόλις πέσει στα χέρια μου, δεν θα σε χρειάζομαι άλλο. Και θα σου βουλώσω το στόμα μια και καλή. Δεν θα χρειαστεί καν να σε σκοτώσω. Μέχρι το τέλος αυτής της ιστορίας, θα σε έχω τρελάνει τόσο ώστε να αυτοκτονήσεις. Τέλος πάντων. Με τον Μπούντα τι θα κάνουμε? Θα αρχίσει να παραπονιέται για τους άντρες του πάλι. Όχου, δεν μπορώ την κρίνια. Αν συνεχίσει έτσι, βγάλ τον από τη μέση. Είναι σαν το κουνούπι τις καλοκαιρινές νύχτες. Δεν σ' αφήνει να κοιμηθείς. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να κάνουμε αυτή την πρώτη κίνηση, έτσι? Και θα την κάνουμε. Εννοείς, μόνο οι τρεις μας εναντίον όλου αυτού του πλήθους των αντιπάλων? Ένας τιμημένος θάνατος όπως αξίζει ένα σαμουράι! Δεν εννοούσα αυτό. Ε? Δεν εννοούσα αυτό όπως είπα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα πάω να τον προκαλέσω να λύσουμε τις διαφορές μας στο πεδίο της μάχης. Σε παρακαλώ, μην πειράζεις τα φύλλα μου. Σκατά. Προβληματικές καταστάσεις. Να ξέρεις ότι ο Σαμανούσκια και εγώ είμαστε μαζί σου. Τώρα να σου σύρω βέβαια, δεν θα έρθει μόνος του. Θα κάνει και τα τσιράκια του μαζί. Ξέρεις πώς θα τους βρεις? Αλλάζομαι συχνά, Κρυσφύγετο. Αλλά αν παρακολουθήσω τις δραστηριότητες τους για μια-δυο μέρες, ίσως βρω άκρη. Όπως και να έχει, θα πάω και όταν επιστρέψω θα σας ενημερώσω. Ειδοποίησε το Σαμανούσκια.